επεισόδιο, το δεύτερο μα, για το τέννη. Ήβραμε και το όνομα επιτέλους. Hardcore Tennis. Hardcore τέννη, ναι, νομίζω είναι μια καλή ονομασία. Αφού είσαι λογοπαίγνιο. Εδώ είπα το καλύτερο λογοπαίγνιο που άκουσα, που διάβασα στο Μουντιάλ μετά, πριν το Αγγλία. Κολομβία. Το οποίο έγραψε η Σαν. Σε αυτού που λένε ότι θα περάσουμε, να αρχίσουμε με τα Κύπρο γιατί είχαμε ένα σημαντικό αγώνα το Cyprus Tennis National Tournament από 29 πρώτου μέχρι 30, 13 Δευτέρου ε, τέτοιος είναι το Κυριακή το πράθυμα ήταν το πρώτο μεγαλών τη χρονιά με 197 συμμετοχές και 378 αγώνες Κατ' οίντα συμμετοχέ σε μία κατηγορία. Ο, ε, ε, δικαι, δικαιούνταν να συμμετέχουν σε δύο κατηγορίε οι, οι ταινίστε μα. Το πρόσθεμα ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του φωτειάδη, να το αναφέρουμε, και διοργάνωσε το η, η, η ΟΑΚ με την Ακαδημία νήροδοτου στη Λάρνακα.

τα αποτελέσματα μετρούσαν και για διάφορα αθλητικά προγράμματα. Okay. έχουμε, ξέρεις, που παίρνω μόρια για το στρατό, για αθλητικά σχολεία. Και... Σίγουρα, σίγουρα. Ε, και για τα αντίστοιχα που κάνουν στα πανεπιστήμια κάποια αθλητέ. Ε, ναι, σίγουρα. σίγουρα. Αλλά εντάξει, νο, ε, νομίζω. Μετρούν και το, όταν λαμβάνω μέρος στα futures, και σε εκτός Κύπρου αγωνίες, διότι μεγαλός ο ανταγωνισμός. Να αναφέρω κάποιους που τους, διότι είναι πάρα πολλοί νικητές, αλλά να τους αναφέρουμε. Στους άντρες κέρδισε το τουρνουά ο Λάμπρος Παντζαρίς και ο δεύτερος ήρθε ο Παύλος Παρσόν. Στα γόρια 112 12 ο Μιχάλης Γενεθλίου, νικητής και άθος Καραγατσάνης. Στο κάτω 14 ε, Μπεγκύρ Εσενταγκλή, δεύτερο ο, e. ο Μάρκο Ιακοβίδη. Στο κάτω 16 Κωνσταντίνο Μεγάλεμο και δεύτερο ο Μιχάλη Μπαμινιώτη. Στο κάτω 18 ο Ανδρέα Σταύρου και Παύλο Τρίφων, δεύτερο. Στι γυναίκε το κέρδισε η Σιβάνκεβα, η Σόνια και δεύτερη η Άννα Δεμιρτζή. Κάτω των 12 κορίτσια η ε, Αντρέα Παπακυριακού με δεύτερη την Βαλέρια Καμίσκαια. Κάτω των 14 Αντρέας Παπακυριακού, Αν, Αντρέα Παπακυριακού και ε, δεύτερη Μαρία Κυπριανού. Κάτω των 16 η Νίνα Ανδρονίκου με την ε, Εύα Πάνοβα δεύτερη. Και κάτω των 18 η Νίνα Αντρονίκου με την Βικτόρια Σαββίδου δεύτερη στα μίξ Tables είχαμε τον Σέργιν Κυράγι και Χρήστο Ζώνια νικητέ, με δεύτερον τον Παύλο Μπαρσόν και Μάμα α, Ζένιου. Ε, Αξιωμένα και στους νεαρούς. νεαρού. Να πάμε και στι γυναίκε ε, ε, για, <σχειά> για, για, να πούμε και τα rankings. Ε, το κέρδισαν το Ντάμπορς, η Ιωάννα ε, Νεκοδιέτσου μαζί με τη Σόνια συμπάκεβα και δεύτερη η Άννα Δεμιρτσή με τη Βικτώρια Σαββίδου. <σομίως> Όποιος θέλει να πούμε ότι μπορεί να βρει τα αποτελέσματα στο site της Ομοσπονδίας, ε, είναι όλα αναλυτικά. Και... Ε, να πάμε εις στα, εις στα rankings. Στα αγόρια κάτω το 12, πρώτος, να πούμε τους πρώτους τρεις, είναι ο Άθος Καργατσάνης και δεύτερος ο Μιχαήλ Γενεθλίου, τρίτος ο Μιχαήλ Φραχίμης. στα Μπόη κάτω των 14 Αχιλιά Μακρύ, Κρήτων και τρίτο ο Τιμινί. Στα Μπόη 16 Αντρέα Τιμινί, Παύλο Τρίφων και Μιχαήλ Παμινιώτη, τρίτο. Στα Μπόη 16 Κωνσταντίνο Κοσή, Στυλιανό Χριστοδούλου, Κωνσταντίνο Διακουρή. Στα ε, Κορίτσια 12 στα τελευταία μου κάτω ή κάτω ο Κοζής και ο Κάτω 18, κάτω 18, κάτω 16, ναι. οι κατηγορίες. Επειδή ήξερα τους και Στα κορίτσια 112 η Άντρε Παπακυριακού, πρώτη η Βαλέρια Καμίσκα, η αδεύτερη και η Χρύσα Τιτόπουλος, τρίτη. 114 η Νίνα Εύα Πάνοβα και Έμα Μαρινή ε, Τρίτη, κάτω 16 η Άννα Δεμιτζή, η Νίνα Αντρονίκου και Εύα Πάνοβα. Κάτω 18 κλειό Ιωάννου Βικτόρια Σαβίδου Εμιλία Μαρκολίνα Τρίτη. Και στου ε, άντρε και γυναίκε, ο Πέτρο Χρυσοχό, Πέτρο Πιέρο και ο Παύλο Παρσόν. Στι ε, γυναίκε, η Ραλούκα Σερπάν, ε, δεύτερη η Κλειό Ιωάννου και τρίτη η Ιωάννα Νικοετέτσκου. Η Ραλούκα και ο Πέτρος αγωνίζονται κανονικά στα τουρνουά μας ή τα ράγκη πόντι τους είναι και πολλά τουρνουά. Ε, φαντάζομαι είναι και πολλά τουρνουά. Άρα μπορούν ε, να φέρουν πόντους που ε... το εξωτερικό και να μπουν ε, στο ράγκ ε, της Κύπρου. Ε, ε, καλή ερωτησή. <laughs> 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 θα το, <laughs> <θα> το, <laughs> <θα> το ψάξουμε <laughs> για να το... Για να ψηλά τούτησιο, ότι είναι ε, όχι, ο Πέτρος ε, το βλέπουμε σε αρκετά να στο εξωτερικό. Ε, Συνήθω Ε, και, και challengers. challengers. Και εντάξει, και ακόμα και μέσα στην πανδημία, τον πρόσεξα ότι πήγε σε, σε κάποια τουρνουά. μια τουρνά, εδώ στην Αιγύπτο, στο Ισάμι Σέικ. Ε, είναι δύσκολο τώρα με τα ταξίδια, αλλά ελπίζουμε ότι. Ε, σύντομα θα μπορούν να πηγαίνουν και πιο μακριά. Στα... Πριν να πάμε στα τουρνουά της περασμένης εβδομάδας, τελικούς, ε... τελικούς. Ε... τελικούς. είχαμε ε... σήμερα μια συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο BBC. Νομίζω ακόμα είναι προβλήθηκε. 8 και 30 είδα βάλει στο Instagram του. Εγώ πάντως το έχω δει από τον BBC από site αγγλικά στο BBC. Νομίζω να το παίξει live το BBC 8.30 ώρα Αγγλίας. μπορεί. ναι. Είδα το στο Instagram του Τζεκόβιτς πριν λίγο γι' αυτό. Ναι. Βάζει πτώση. Το πιο σημαντικό ε, ανέφερα αρκετά. Ε, και ένα, που ανέφερε σημαντικό είναι αυτό που είπε εσύ το προηγούμενο επεισόδιο. Ότι ε, σκέφτεται τόσο πολύ στο τι βάζει στο σώμα του. <laughs> ε, εξήγησε ότι δεν είναι εναντίον του εμβολίου, ναι, απλά ε, είναι έτοιμο να θυσιάσει τουρνουά αν δεν μπορεί να πάει ε, στι χώρε για να λάβει μέρο. Yeah. Και όταν Εξηγούσε πόσο πολύ ε, 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 μελτά τα πάντα, ε, από τον ύπνο του, τη διατροφή του και το τι βάλει μέσα στο, <σομίως> στο σώμα του. Ε, 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 εξήγησε ότι ε, ακολουθήσε όλες τις διαδικασίες στην Αυστραλία και ότι ουσιαστικά ο Υπουργός χρησιμοποίησε την διακριτική του ευχέρεια έτσι ήταν, έτσι το είπε και ο ίδιος. Ε, Ναι, ότι και τον απελάσαν να το πω έτσι. Ε, και ε, ε, είχε πάρει την, το exception λόγω του ότι πέρασε τον κορονοϊό ε, το Δεκέμβρη και ακολούθησε τη διαδικασία ε, με βάση το, την ενημέρωση που το είχαν μπορούν. που πρέπει να ακολουθήσουν από το ATP. Yeah. Ε, Εντάξει, το, το σι, σημαντικό είναι ότι σίγουρα θα είναι κακό για το άθλημα να μην λαμβάνει μέρο ε, σημαντικά τουρνουά. Σίγουρα, στα Grand Slam ήδη ε, χάνουν ενδιαφέρον νομίζω. Ε, από την άλλη, είναι μια ευκαιρία για τους υπόλοιπους. Για <laughs> <laughs> ε, τον Ναδάλ, <laughs> βασικά. Εντάξει. Δηλαδή, α... αν καταφέρεις τη Μερβούρνη να πάρει το τίτλο μετά από 6 μήνες, Σκέφτομαι πόσο πιο άνετα να νιώθει να μπει μέσα έναν ρολανγκαρός. Καρό. Πρέπει να να μην προτρέχουμε, διότι. Δεν μπορούμε, νομίζω, να προτρέξουμε. Εάν είναι υγιή. Ο Ναδάλ, ένα είναι. Ξέρει ποτέ να είναι. Γι' αυτό δεν εξαρτάται πόσο. Ο Ναδάλ είναι υγιή. Εντάξει, έχω λίγη εμπάθεια, αλλά είναι όποτε πρέπει και όποτε χάσει, δεν είναι κάτι που σκέφτηκα μόνο μου δεν αφήσουμε καθόλου το του, το μεγαλείο του. Αλλά έχει κάποια πράγματα, κάποιε ιδιορυθμίε που βοηθούν κιόλα. Για να είναι τόσο ψηλά. Εντάξει, κοιτάξτε, ο τρόπο που παίζει. Είχε μετά τον Ντεμιτελικό στο Παρίσι, είπε ότι ήταν τραυματίε. Δεν μου φάνηκε τραυματίε μέχρι τον Ντεμιτελικό που ήταν κερδισμένο οι παίκτες, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, κάνουν διάφορα mindgames για τους άλλους. Αυτό επίσης είναι τους... Και για τους ίδιους αλλά και για τους αντιπάλους τους. Αλλά... Εμείς συζητούμε τόσον καιρό για τοιλετ μπρέικς, αν τα σπάζουν. Πακιά συζητούσαμε ξέρεις τότε μεντικαλ μπρέικς. Ναι, τώρα κάνω το ένα μόνο. Οπότε Ο αντίπαλος να κάνει ότι Μπορεί για να κάνει Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που παίζει Πράγματι Υπάρχει μεγάλη καταπονήση Στο αγώνατα του Και γενικά στο κορμί του Απλά θέλω να σου πω ότι Όπως έχουν τώρα τα πράγματα Ο να τον αντιμετωπίσει στα ίσα. Ούτε ο Μπερεντίνη Βέρεφ μετβεδεύεται εντό των καλών το επίπεδο το του στο χώμα. σω του Βέρεφ σε κάποια κομμάτια, αλλά εγνωστή αδυναμία του Βέρεφ στα Grand Slam. Οπότε ο μοναδικό που μπορεί να το πάρει κάπω διαφορετικά το φετινό, Ρολάν Καρόση, υπό την έννοια του ότι έχασε στον τελικό. Έκανε τη μεγάλη του πορεία. Το χώμα ανευνοάτων με τον Ναδάρετο και την τρίλη κον παιχνίδι στον τελικό τη Βαρκελόνη, που κανονικά πρέπει να κερδίσει, ήταν καλύτερο, στα χάδεν που το μυαλό του Ναδάλ και που το μυαλό του Τσιτσιπά σε ένα σκοπό τους κρίσιμους νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να πάρει την ίτα στον τελικό σαν μάθος και να τον κερδίσει. Ναι. Ε, θε, θεωρούμε ότι θα έξω ο Τζοκόβιτς. Αν παίξει ναι, ναι, να ναι, δηλαδή ναι, 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 Αλλά ε, ε, σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο τώρα που μιλούμε. Τούτο που θα έλεγα εγώ δηλαδή, ότι στη σκέψη είναι ο πρώτο που έρχεται για να τον ανταγωνιστεί στο χώμα είναι. Και φυσικά να παίξει πολύ ρόλο η κλήρωση. Γιατί να βάλει ένα στο 6-7 λογικά, 5 αν δεν παίξει ο Τζοκοβίτς, ο Τσιτσίπας είναι στο τρία, αν δεν παίξει ο Τζοκοβίτς και μπορεί να βρεθούν Ναι, ναι, εννοείς θα είναι σίτες στα δύο. ναι, Και ο πιο τυχερός που τούτος είναι άντρος που να βρεις μη τελικόν, το... μη τελικόν, μη μη τελικόν ο... ο Στέφανος μη τελικόν, ο Ναδάλ πρέπει μη τελικόν, το Μετβέτ. Ε, επειδή δεν υποτιμώ ότι θα ήταν Δηλαδή, δεν ήξερες. Προσπαθεί, ψάχνει, δουλεύει και φαίνεται μέχρι στιγμής ότι δεν θα τα καταφέρει να επιστρέψει. Αλλά, δεν ήξερες έναν τουρνουά Και όταν... Για αυτό επειδή που πιάνεις με τι απουσίες γύρω σου, ε, νομίζω δεν ήξερες. Για μένα νομίζω ότι δεν θα το, το... net game για το γρασίδι ακόμα, για να μπορέσει να... Ναι, να κυριαρχήσει και να πει και... points. Δεν ξέρω, εσύ που παρακολουθάς τα στατιστικά παραπάνω, αλλά ενδιαφέρονται ότι μεγάλη σημασία και στο... Ναι, εντάξει, με τέτοιες έχει καλός σερβίς. Έχει πολλά μεγάλη σημασία το slice στο Ρασίδιν και να δεις ότι πολλοί άθλητες δεν το Το slice εμπροχώρει, όπως ο Στεφάνος, που εντάξει είναι και... Για τον Στεφάν είναι σημαντικό είναι one-handed backhand που πρέπει να το slice στο το πολύ καλά ο ένα του περιμένουμε με ενδιαφέρον το Αλλά νομίζω ότι τώρα θα είναι να μιλήσουμε για το επόμενο Grand Slam. Όπω ισχύουν τα πράγματα, ένα από πιο σημαντικό αγώνας του τουρνουά είναι το Τσίτσιπα Ναδάλ. Που για το Τσίτσιπα, ξέρεις... Φυσικά μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι δεν αν να και να να λάβει και ο σήμερα

ναι. νομίζω σε κάθε χώρα είναι και δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε καραντίνα και νομίζω με... ότι και η Αυστραλιανή κυβέρνηση δεν ήθελε απλά να, να βοηθήσει δηλαδή αν ήθελε να το περάσει Αξι... Επέρασαν... Επέρασαν... από τα πιο lockdown ναι εντάξει τι αφορώ νομίζω ότι ζητήσαν την προσοχή Εν μπορούσαν πολλά πιο διακριτικά επειδή κάμια φορά κατηγορούμε την Κύπρο τους πολιτικούς στα... Εννοείς ότι είχαν και πολιτικές ε... μέσα. Ε, είχαν, τσάντς μια να λέγεσαι και όπως δείχνεις διαχρονικά όπως στην Αυστραλία με τόσο αυστηρό immigration με τόσο αυστηρά immigration πρόκολλο διαχρονικά το, 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 το και να κάνεις Έχει πέντε λεπτά που συζητούμε για το, για το COVID παρά για τέννις ναι. και τούτο είναι, είναι, Εγώ είδα τις δύο δίκες είδα όλο νύχτια podcast στην Αυστραλία Κύπρου να βλέπω predictions Δηλαδή ήμουν στο Twitter και έβλεπα πολιτικά και νομικά tweets για να καταλάβω το situation. Θέλω να σου πω ότι να τα σκεμί. Όχι, τα εμπλακήκαν και οι άλλοι ταινίστες, αφού mm, στα, στα press conference και σε συνέντευξες. Πραγματικά είναι κρίμα για το άθλημα, δηλαδή είπε μια φορά κάτι που ήταν Παναθηναϊκό, όταν έφυγε ο Ολυμπιακός το γήπε, και το παιχνίδι υπέρ του που είναι στο και είχε πει ότι δεν έχει κανέναν που εμπάνω από παιχνίδι. Και για μένα αυτό το πράγμα πρέπει να ισχύει και στον αθλητισμό σε αυτά τα situations. Που συμπεριφερθήκαν οι φόρμουλες την προηγούμενη χρονιά για τους unvaccinated παίχτες και τους vaccinated παίχτες να συμμετέχουν κανονικά. Ε, ότι είναι πολύ άδικο ε, να, να κρίνονται τα αθλητικά, οι αθλητικές επιδόσεις που ή κακός, δεν Υπάρχουν χώρες που ξέρεις, όπως και στους ε, οι αθλητέ περάσαν από συνεχόμενα τεστ και logistics. Ε, και οι ομάδε που λαμβάνουν μέρος ε, όπω είπε, ε, αλλά οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκέ οι ποσφαιρικέ ομάδε και Ε, Μιλούμε και πριν, και μετά, και κατά τη μετά το Super Bowl για ατομικό rapid test που την έκανε ένας παίκτης στο NFL που το διαφημίζε και που εμπειρία είχε πει ότι είναι ο τρόπος που έρχονταν όλοι οι φίλοι μου και συγγενείς μου να επισκέπτονται. Είχαν όλοι, όλους τον το πακέτο με τούτα τα self-tests. Είναι πολλά accurate, εντάξει ο άνθρωπος έκανε ούτε μάρκα είναι συγκρατήσα. Απλά θέλω να σου πω ότι φαντάσου πόσες φορές τεσταριστήκαν και πόσες φορές... Αλλά ήταν Tomic,

αλλά αν και προστατεύχεις με βοήθεια συμμετοχή μου στο τουρνουά επειδή εγώ είμαι vaccinated. Αν βρεθώ δικός καλής με εκτός τουρνουά. Ναι, το ανάφερες το προηγούμενη φορά. είναι κάτι που για μένα ναι. δηλαδή αν υπάρχει ο διαχωρισμός των vaccinated, των και των vaccinated δεν θα αρκούνται. Προστάτευσε τους vaccinated που, το, ναι. που ήρθασαν και τη αυτούς να παίξουν. Αν ναι, δεν συμπτωματικό ναι. είναι καλά, γιατί μπορεί κάποιος να έχει γαστρεντερίδα αν πήγε να μην παίξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξει. εντάξει, το θέμα είναι ότι ακούεις τόσες θεωρίες. Γιατί, είναι σωστό. Ε, ε, ακριβώς, πριν μέρες μας ότι με την όμικρον περάσαμε σε ενδυμική φάση. Τώρα λένε έτσι, ούτε από την αρχή της πανδημίας δεν και μέσα στο Μάρτι για, να, για, για παιχνίδι της Premier League και το Champions League ε, και δεν έπιανα μέχρι τώρα διότι υπήρχε η καραντίνα δεν μόνο να κάνεις το, το τεστ ναι. Τέστα. Ναι, ενδεικά, οπότε, <laughs> τι θα πάει δηλαδή, <laughs> να, αφθονίς πάω αφθονίς. να κάτσω δύο εβδομάδες για να δω ε, ένα παιχνίδι Champions League ε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι, mm -hmm. είναι, είναι και για του αθλητέ, για του φιλάθλου, για τα αυτά. Είναι ένα, είναι ένα αγώνα τένις, Να πάω σε ένα αγώνα τέννις πρέπει να είσαι εννιά ημέρες καρατίνα. <καισίες> στο τέλος είναι να αλλάξουν και οι ευχές. Άλληλα, λέγεις, χρονιά, χρονιά λέγεις, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να τους λες καλή κανονικότητα. Σίγουρα, <σορίζομαι> ε, ε, σίγουρα. Δεν <laughs> θα μείνει <μην> τίποτα, <σορίζομαι> αλλά να επιζητούμε <σορίζομαι> <καλόν Ια, νικώρη. σορίζομαι> ε, την κανονικότητα. Την εβδομάδα που μας πέρασαν είχαμε εν, δύο τουρνουά που, με ελληνικό ενδιαφέρον. Δυο τουρνουα με ελληνικο ενδιαφερον δυο Δυστυχώ δεν τα καταφέρε ούτε ο Στέφανος ούτε η Σάκαρη. Για τον Στέφανο ήθελα να πω κάτι, επειδή στην εκπομπή έχουμε και τρει που περιμένουν στη γωνία να χάσει ο Στέφανος ή η Σάκαρη για να αρκέψουν την κριτική του διάτοντα αστέρα, του loser, του. Είδα και κάποια μήνυμα να κυκλοφορούν με τον Ραουλ <laughs> ε, 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 ότι χάσαν καταλαβαίνω ότι το είναι επιτυχία, Μπορεί να έχει 8 χαμένου τελικού σε 500 αρκιά που είναι δύσκολο, αλλά έχει χα... χαμένου τελικού σε 500 αρκιά που που δεν ήταν εύκολο να σκέφτεσαι την ημέρα τη συγκεκριμένη. Ναι, ναι, να σου εξηγήσω κάτι. Και για μένα η πιο μεγάλη του ευκαιρία χαμένη σε 500 ήταν το match που τον Ναδάλ, που ήταν και το Let στην εξίσωση που τον έσωσε τον Ισπανό, και το Ακαπούλκο με το Σβέρεφ που όλος παραδόξως που το δέσσερα ένα δεκαπέντες Ίσως βλέπουν ότι ε, ήταν μια πρώτη φορά να κερδίζει η τουρνουά Ο Ο οποίος είχε κερδίσει ούτε σετ σε τελικό ναι. τελικό είχα σε 2-0 Εντάξει και ξέρεις Αλλά ήταν πολλά το την προηγούμενη ότι καλό στην Αυστραλία και τώρα μαζί με Μασαλία Μέχρι να βρουν το ρυθμό του οι αντισφαιριστέ. Ε, κάποιοι βρίσκονται πιο γρήγορα, κάποιοι πιο μετά. Yeah. Ε, 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 και τω μεταξύ, εξαρτάται ε, ε, τι προγραμματισμό κάνουν οι σαρκικέ φορέ. Είναι τόσα πολλά τα τουρνουά που εντός μπορείς να είσαι on top of your form που το Αυστραλιανό Open ε, ε, με είχα δικαιώσει ε, ε, χρόνος σχεδόν που παίζουν διάφορα τουρνουά. Ε, ε, το άλλο, το τόμπ είναι τα βλέπω και εγώ αρκετά σχόλια ε, ειδικά από φίλους ελλαδίτες ε, και θυμίζω μου την περίοδο που... Δεν πήγαινε καλά ο Μαρκός. Ναι, ότι

και περίμενε ο κόσμο ότι. Ναι, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Έγινε δη... ένα μέσο στο απόλυτο γονία τη Κύπ. Ένα λεπτό. Ε, 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 ένα. Δηλαδή, να πάει ένα Κύπριο σε τελικό του Grand Slam είναι σαν να κερδίσει η εθνική Κύπρου στο ποδόσφαιρο ναι. το παγκόσμιο μπράθεμα. Δεν <laughs> μπορεί <μόνο laughs> να πάει, να ο για δύο μήνε το μικρό. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, και, και τώρα το ίδιο με τον Στέφανο

Πώς φορές είπες στους τελικούς τελικούς. Νιώθω πώς... πώς... φορές ότι αν κερδίσεις και σκέω Grand Είναι αποτυχία η καριέρα του. Είναι να μας πρότει μπορεί <συντήλια> παραπάνω. Αν και εγώ νομίζω ότι μπορεί παραπάνω. Και νομίζω ότι τη χρονιά... Να, όπως... να σου εξηγήσω να θυμίζεις ότι το Μάρι κερδίσει το πρώτο. Μπορεί. Εντάξει, στην περίοδο που ήταν οι τρεις που δεν

εγώ δεν θα πονταρα αντίον του Τσιτσίπας, ένα μεγάλο μέχρι μόνο να δάλει. Λέει, δεν βλέπεις Βέρεφ με Τβέδεφ. Όχι, Ούτε στο Γρασί. Αλλά ούτε Τσιτσίπα βλέπω στο Γρασί, γιατί με καθόλου. Ναι. Εδώ βλέπεις το US Open. Μα ξανά Να μας απασχολήσεις και λίγο στα hard courts. Μας του... Τα masters. Δεν ήξερα με το πέτευ και πώς είναι να αντιμετωπίσει το χώμα. Δεν ήξερα επειδή είδα τον Τζελίο να κάνουμε κάτι περίεργες δηλώσεις, παίζω για να ζω, μπορεί να σταματήσω, μας είπε να είδαν και Δεν ήξερα, να περιμένω να το δω. Αλλά δεν τους συμπαθώ, δηλαδή επειδή είναι ατομικό άθλημα, την ευκαιρία, να χαρακτήρες, αλλά επειδή κάτι έτσι χαρακτήρας, το πρόβλημα. Κάτι, ε, το θέμα χαρακτήρας είναι και θέμα ε, πώς, πώς το δέχεται ο καθένας. Δηλαδή, ναι. ε, ο, ο Κυριός έχει πολύ χαρακτήρα. Συμπαθώ του. Ε, ναι, πολλοί σκοπός δεν συμπαθούν. Κάνω και τη σύγκριση, εγώ πολλές φορές, π.χ. το με τον Μουρίνιο Κουαρτιόλ. Ο... Ο Ντζόκοβιτ είναι ο Μουρίνγκε για μένα. Και είναι ο, είναι ο, ο Φέτερερ, Κλόπ, ας πούμε. Γιατί λαλού συνήθω τα μύτια γίνω που θέλουν να πούν. Επεράσαν μια εικόνα του κουλ cool τύπου, του τύπου, του, του κομψού τύπου, ε, του προσεκτικού τύπου, του χιουμορίστα, του ήρωνα σε σημεία μία. μία. Και κερδίσαν τον ειρεύνη μύτια. Μαζί με τα όπως και η στο ο... Ο Μουρίνιο, είναι γιομη, Πιάνουν δεχόντες ότι είναι πιο πολύ κριτική, αλλά ουσιαστικά να το ψάξεις λίγο παραπάνω, οι πιο honest, οι πιο έτσι ειλικρινείς με τον κοινό, είναι τούτοι, τούτοι που είναι πιο μη, νομίζω, δηλαδή βλέπεις τον κλόπ ή τον Καρτιολά μετά που ήρθες, που αποφεύγει, χάνεται το coolness του, χάνεται λίγο ο Τζινιούλη, η αύρα του προαθλητή του, Δηλαδή, εμπίστευκο κάποιον. Σε, σε όλα τα αθλήματα, όταν το αναλύσει πλέον, προσπαθούν εκτό από κάποιου ποσοστέ που ξεφεύγουν, mm -hmm, ε, διότι δηλαδή ναι, πελαρίσκουν ναι, ναι. τα δηλαδή, χρήματα δηλαδή, δηλαδή. 18-20 χρονών. Ε, 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 είναι ε, εντάξει. Έχουν οκλείε ομάδε πίσω του πώ να παίζουν με τα μύτια. Ο κυριό είναι μια φάση η οποία φίλε μου, τούτο είμαι. Τούτος είναι ο χαρακτήρας μου. θέλω να αρκετά καλός. Εγώ ήβρα το νόημα της ζωής. Θέλετε αποδεχτείτε με, θέλετε εμένα αποδεχτείτε. Απλά είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλους εμάς τους, τους ημιμαθείς, τους παρολίγων κάτι στη ζωή μας, να κάνει κάτι καλό, να μας δείξει ότι μπορείς και δεν την εδώ. Ε, <σομίως> σου Εγέρδι, πω. το <σομίως> 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 που νομίζω είναι η καλύτερη του ευκαιρία με, το στυλ του δηλαδή ναι, ναι. με ένα Wimbledon που είναι να σερβίρει καλά καθ' τη διάρκεια των δύο εβδομάδων και δεν ξέρω αν ο Κύριος, ο Κύριος είναι να πάει δύο εβδομάδες απέδειξε σε κάποια τουρνό ότι μπορεί να πάει μια εβδομάδα υψηλό υπέδο όπως το Καπούλκο, όπως τη Washington, που κερδίσεν, Σβέρευ, τσιτσί, μάμε, τβέτευ, χωρίς να το καπούλκο το παιχνίδι μου να δω. Δύο εβδομάδες θέλεις κάποια άλλα χαρακτηριστικά σαν αθλητής. Όχι μόνο τον τούτο, και τρία ώρα, τετρά ώρα Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά θα σου είναι να πάει πίσω σε αυτό που για το mental του καθενός, πόσο αντέχει, πόσο... Ναι, πρέπει να συγκεντρωμένος πλήρως δύο εβδομάδες. Και ο που γουλεί τους Ράτους Μάρεϊ, Νατάλ, Τσόκοβιτς, Φέτερερ γιατί είναι και καμάντος πάρα πολύ στην ιστορία του τένις είναι το πράγμα που τους συναντήσαν είναι το μυαλό του, δηλαδή έβρισκε κίνητρο να παίρνει σε τούτους ενώ πάει π.χ. να παίξει τώρα αύριο με τον Οκόνελ ο Οκόνελ να το επιστρέψει πίσω όλες τις μάπες π.χ. λέω έναν παίχτη του top 100, απλά παράδειγμα να το επιστρέψει όλες τις μάπες, ο κύριος να πολύ Πώς λέει, ευθορά, ο Σβέρεφ τώρα, ο Τσιτσιβά, του διβέχτε. Ε, να κάτσουν να, να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν το Ροκόιν. Ο κύριο δεν θα να βρει τον τρόπο. Και είναι πάρα πολλά πράγματα που είναι το κίνητρο. Δηλαδή, όπου έβρι κίνητρο. <συβ Vulonati> να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που τα τελευταία χρόνια έτσι ε, διαρωτάσαι. Είναι τούτη η κάμψη που υπάρχει στο τέννη στην Αμερική. Ε, 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 σχολιάζα το ε, χτε που έβλεπα τον ημιτελικό. Ε, Καμπνά το παιχνίδι μετάδοση τη Television το Σβάρτσμαν Σονέκο και έπαιζε στην την ώρα είναι τελικό η Σνεροπέλκα και λοιπόν, νομίζω ήταν 23-23 στο time break του δεύτερου σε τέτοιος είναι 24-22 όχι ήταν 22-22 και τέτοιος είναι 24-22 ο Πέλκα και πιάσαν το στη συνέχεια το τον του Τάλλας και μπήκα και οι Αμερικανοί οι παίχτες ξέρεις έχει έναν η ATP της που βλέπεις την πρώτη εκατοντάδα και μάθηκε λέξεις χώρα ναι, ναι. που τους ναι, ναι. αθλητές, τους κάθε αθλητές χώρας, χώρας ναι, ναι. και το ranking τους και έφυγε μου 10 Αμερικανούς στο top 100 εσύ δεν μπορούσα να σε ρωτούσα πόσοι Αμερικανοί στο top 100 ήταν να μου πεις 10 όχι oh. δεν θα με λες 10 oh. αν τους πιάσεις όμως έναν έναν να τους ο Πέλκα,

δεν ξέρω αν μπορούν να του εύρουν, δεν τι του λείπει. Δεν ξέρω, είναι παράξενο, διότι με τόση παράδοση η Αμερική ξαφνικά έχει τούτο το κενό, να το πω έτσι. Λέμε το κενό, αλλά είναι δέκα παίχτε που σε κάτω, είναι το δέκα ειδικά. Ναι, ναι, μιλώ για το top 20. Είναι ο Φρίτ μόνο κοντά. Το οποίο σίγουρα τόσο δημοφιλή άθλημα το τέννη στην Αμερική. Ε, χρειάζεται το, το, άθλημα ε, κάποιους δυνατούς μέσα στο top 20. Ή... Και άλλοι που είναι ας πούμε έτσι, επειδή τους είδα, σκέφτομαι το πράγμα δυνατή της μετάδοσης και έκανα το comment, ενώ ο Χιρόν που θα σου πέρασε πάνω τον Αμερικάνο επειδή είναι, δεν για Ισπανο, Ισπανο, Ισπανικές οι καταβολές του, ε, ο Νακασίμα που είναι αρκετά καλός, ενώ ο, ο, ο φίλος του Κύριου με το καπέλα και το αναπόδα. Ε, κολλήσα τώρα στο όνομα, Ένα να μου έρθει. Ε, μικρό το το επιθέον του. Ε, κολλήσα. Ε, πράγμα, μπορώ online. Ε, ε, Απλά είναι εσύ γίνον το επίπεδο το... Που μας συνηθίζα. Ακριβώς. να πάμε και στις, στις γυναίκες. Η Σάκχαρη είχε μια καλή ευκαιρία να

ακροατής και σαν σχολιαστής είναι ότι είναι ξεροκεφάλι. Έχει συγκεκριμένα κομμάτια στο παιχνίδι που νομίζω δεν τα μελετά ούτε με την ομάδα, που αν δεν τα βρει. Έχει χαρακτηριστικά παιχνίδι. και αθήμουν χαρακτηριστικό παιχνίδι στην Αμερική Μπερση με τα drop shot. Μπορεί να χάσει 20 drop shot σε τελικό, που είχε φτάσει. Ε, στο Ρολάν Καρός της. Χτες που την όπως προηγήθηκες, να έχεις τις αποτυχίες στο βάλθον που να χάσεις τελ, Ρολάν Καρός που πολλά βήθαν και ο τίτλος στο παιχνίδι με την Κρετζίτσκοβα και να να χάνεις τον τελικό που την κονταβεί, τόσο καλή να τα ίντορς, στα να σε Άρα νομίζω ότι η Μαρία πρέπει να mental strength κομμάτι. Ναι, να κερδίσει. Και άμα για το Τσιτσιβάνο σου έρχεται κι αν δεν να κερδίσεις, είχα τον πολλά ψηλά τον το δεν με επισκέντρω ιδιαίτερα μια εύκολη μπορία κι να το στον τελικό. Αλλά γιατί σαν είχα ότι δεν να το κατακτούσαι το ειδικού τουρνουά της Αγίας Πετροπόλης, όχι της Μόσχας, αλλά Σε ναι, Αγία

Έχασαν και ο πρόσθετ πολύ εύκολα από τον Μουνάρ με 6-2. Αλλά αν δεις, έχει 4-5 ποντούς για highlight όλους στο τρίτο σετ. Εντάξει, τούτους νεαρούς περιμένεις να... Ναι, αρκαρά, δεν τους συναφέραμε, αλλά και τούτοι μπορεί να έχουν τις ευκαιρίες τους φέτος. Είδαμε το και πέρσι στα τουρνούα ήταν πιο εντάξει, είναι το πέρσι στα είδες

ο Τζόκοβιτ έχει 2.000 βαθμού λιγότερε από την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε στι 8.875. Ε, ο Μετβέδεφ είναι στι 8.435. Δεν συμμετέχει σε έναν τόνο, άχασε χίλιου βαθμού. ο Σβέρεφ, 350 βαθμού, είναι στι 7.515. Και ο Στέφανος, ο οποίος παίζει στη Μασσαλία έχει επίσης στις 6.565 συνεχίζει να είναι τέταρτος με 790 βαθμούς λιγότερους οπότε ναι, έχουμε το Μασσαλία, έχουμε το Ρίο της Έχει δύο στη Μασσαλία ο Στεφάνος μάλιστα χωρίς να χάσεις έτσι και φορές το Ρίο είναι ωραίο τουρνουά Έχουμε και το... Βλέπω εδώ έχουμε και το Beach και την Ντόχα. Έχουμε αρκετά τουρνά τα τουρνή εβδομάδα. Ναι. Τον Τέλερ Υπίτσιν είναι ένα αμερικάνικο τουρνά που είναι από τους πολλούς Αμερικάνους ναι, ναι. να διεκδικούν τον τύλο, όπως ήταν και στον Τάλας η προηγούμενη εβδομάδα. Η Ντόχα... Doha... έχει κάποια καλά ονόματα μέσα. Η Μασαλία είπα... νομίζω ότι τσιτσιπάς με τον Αλιασίμ και τον Ρούπλεφεν να τη διεκδικήσουν. Είναι οι τρεις που είναι δύσκολο να τους... Κερδίσει κάποιο σε του τρει ενώ να του βγάλει σε τρει που είναι εξίσω από του υπόλοιπου. Και το Ρίο είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον. Το Ρίο είναι ανοιχτό. Εντάξει, είναι ο Κάσπερ Ρουτ που στο χώμα απέναντι σε αντιπάλου που κάτω του στα rankings δύσκολα χάνει. Πολλά δύσκολα χάνει. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Νομίζω ο Ρουτ είναι ένα το πιάσει το Ρίο. Πιστεύεις ότι φτάσα, φτάσαμε σε ένα μεταβατικό στάδιο, φτάνουμε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είπαμε φορά πρώτη φορά για το next gen, μαζί, ότι που έγινε η πρώτη φορά που έγινε η πρώτη φορά που έγινε η πρώτη φορά που έγινε αλλά ναι, κάποτε να Κάποτε Ο Φέντερερ πολλά δύσκολα να επιστρέψει. Εντάξει, είχε 11.000 κάτι βαθμούς ο Τζοκοβίς. Τώρα αλλάσουν τόσο πολλά. Ο οποίος, να πούμε ότι έσπασε έναν άλλο ένα ρεκόρ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος αντισφαιριστής που έχει για δύο φορές πάνω από 84 εβδομάδες νούμερο 1, σε δύο χρονικά διαστήματα.

Δηλαδή πέρσι μιλήσαμε για... σίγουρα, Πέρσι πολύ κάποιες μεγάλες αποτυχίες του Ντζόκοβιτς στην περσίνη χρονιά. Επειδή το ATP Finals και το US Open τον τελικό. Λίγατε να σκεφτεί ότι πήγαν τρία Grand Slams και έχασαν ένα παιχνίδι σε Grand Slam. Δηλαδή που τα τέσσερα... Εν τούτο που λέγαμε και προηγουμένως, όταν οι ε, ενώ φέτορε που να πιάνουν τον κρασλάμ, ενώ φέτορε που να πιάνουν τον κρασλάμ, δηλαδή περίμενε το. Και ήταν έκπληξη αν δεν το πιάνε. Ε, ε, το ίδιο έγινε με τον Τζόκοβιτ. Ε, τούτο το θέμα. Είναι... Αλλά στο τέλο είναι και μηχανέ. Όχι, ναι, ναι. Στον τελικό του Γιώργο Πέχτε, στον τελικό του ψυχολογικά, δεν σωματικό, δεν το σημείο που ήταν να γυμνείς ο μεγαλύτερος παίχτης στην ιστορία, αν δεν ξέρω. Εντάξει, έχει κομβικά σημεία σε κάθε... Τουρνουά. Τουρνουά, σίγουρα. Δηλαδή... Είχε το δύσκολο να είμαι ελεγγόμενος Βέρεφ, ενώ με cruising όλα το τουρνουά. Είχε το δύσκολο να είμαι ενώ Βέρεφ, ενώ με τέτοια ήταν εύκολα που Όπως και σε αρκετά το τουρνουά έχουν και την εύνοια αντισκλήρωσης γιατί είναι, εντάξει αν είναι, είσαι εσύ νούμερο ένα δύο. ή δύο, ε, περιμένεις ότι είναι να πάει βαθιά στο, στο τουρνουά ναι. και να το κερδίσεις ουσιαστικά, εντών το, το θέμα μας. Εντάξει, να δούμε και το ράκινγκ των γυναικών. Στη έχουμε σε κομμάτι του Νότου, Ντουπάι. Μεγάλη διάφορα τη Μπάρτι. Μεγάλη διάφορα, Λούιμο. Είναι. δύο σχεδόν πόντους. Δεν θα το ξέρω. Διόκτω και. 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 Είναι αρκετά μεγάλη και. και.

το ο Μάρκος, επειδή είπαμε πριν ότι συμβαίνουν και ο Μάρκος έχασε πολλούς τελικούς. Τελικούς, ναι, είχαμε πάρα πολλούς τελικούς. Είχαν τέσσερις τίτλους ATP, είχαμε έθιμα ακριβώς, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ε, χαμένους. Μπορούσε να, να είχαμε πολλοί περισσότερους τίτλους, είναι και γνωστό. Mm, ναι. ναι. τώρα... κάτι... Ήταν και ήττα του για σένα. Δηλαδή που τον έβλεπες να κατακτά εύκολα να τουρνουά και η συγκυρία αν του το επιτρέψει. Κοιτάξτε, θα ήταν καλά να το φέρουμε, να μας τα εξηγήσει. ο, ο Μάρκος ήταν ένας αθλητής ψυχολογίας. και δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω. Ήταν, όταν, αφήνει του, ήταν χαλαρό. Βλέπει τον να είναι βαθιά στα τουρνουά. Εάν αρχίζει τον είπα, ενα blackout. Εντάξει, δηλαδή. και μόνο ο ίδιο μπορεί να μα το εξηγήσει. Πώς διότι. Δεν είναι το πράγμα. Α σου εξηγήσω. Oh, το... Το, το... δικό του το μυαλό μου το βλέπει. Το... Ναι, ναι, πρέπει να το. Σίγουρα πρέπει να, στο, να, να ναι. το. αναλύσει. Θα ήταν καλά να το. Α, τώρα που τέλειωσε την καριέρα του. <laughs> να μα το αναλύσει ο ίδιο. Διότι έβλεπε το σε αρκετά τουρνουά με ε, ε, top 10 players. Ε, και ε, κέρδιζε παραδείγματο χάρη εύκολα το πρώτο σετ. Και μετά σαν να υπήρχε μια καταρρεύση. Κάτι <laughs> άλλαξε. <laughs> ναι. Κάτι.

που έχουμε τόσου αθλητέ που έχουν φτάσει στο top του αθλήματο του. Είναι απίστευτα επιτεύγματα. Να συμφωνούμε. Απίστευτα δηλαδή, επιτεύγματα. Σχεδόν από όλου του που λε, έκανε yeah. τόσο συνέντευξη. Ναι, εκτό του το ρωτήμα είναι ότι η... πόσα εκατομμύρια ασχολούνται με το τένις στον κόσμο πάρα πολύ. μόνο τους να λάβουμε υπόψη. Δεν είναι ότι... Μα και γενικά νομίζω ότι μετά τις επιτυχίες του Μάρκου, σαν αναλογία, στην Κύπρο είναι παραπάνω που από ότι ήταν λογικό να ασχολούνται. όχι, τούτο, είναι οπωσδήποτε, απλώς να, σου πω κάτι. Αν και υπήρχε που είναι Αγγλοκρατία, εγώ έχω, γενικά παράπονο θέμα που θύγεις. Ε, εντάξει, είναι και η κουλτούρα μας έχουμε μια τέτοια επιτυχία. Ενθουσιαζόμαστε, ξέρεις, θέλουμε όλοι να ασχοληθούμε. Να... Μετά ε, έχουμε, ξέρεις, μια. Μα μην το πάρει μακριά. Το... και, και ε, 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 βλέπω ότι σε αρκετά από το, τα αθλήματα ε, χάνεται η ευκαιρία του στο άθλημα. Yeah. Δηλαδή βρίσκει απροετοίμαστον το άθλημα να, να, διαχειριστεί την επιτυχία. Να διαχειριστεί την επιτυχία. Σαν, μια μεγάλη, σαν μικρή, μικρομεσαία ομάδα, να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι δύσκολη η επόμενη τη μέρα. Είναι οπωσδήποτε. Είναι οπωσδήποτε. Μια... Air... Ε... Ε ε... ναι, γενικά. η, διαχείριση κα... τη επιτυχία. Να διαχειριστεί του καρπού και να του διατηρήσει ψηλά. <συσ> Βεβαίω. η διαχείριση τη επιτυχία, είναι, φοβερά δύσκολη

ότι ε, θα, θα, υπάρξει σε τούντο επίπεδο ε, αθλητές τύπου. Εντάξει. Ε, υπό, ε, βλέπουμε εδώ στην ιστιοπλοία και δηλαδή αν θα υπάρξει άλλο κοντίδη. Βλέπουμε στο τένις αν θα υπάρξει άλλο παγδατής. Όμω τούτο για να υπάρξει Εάν είμαστε φταίει το σύστημα, να το πω έτσι, γενικά, φταίει μενούλη, να μην το πω, Ενώ α φορέας είναι, ο β φορέας είναι, όλοι που φταίει, διότι εάν, υπάρχει μια σωστή ανάπτυξη που τη βάση του αθλήματος, υπάρχει σωστή επιστημονική υποστήριξη, υπάρχει, διότι πάντα ξέρεις, νομίζω ότι μόνο το οικονομικό ένα ακριβό αθλήμα, το α ή το β ή το γ, είναι έτσι. <Σιεύθερο> ε, Χρειάζονται το όλα που αναφέραμε το ε, mental state. Εξή, ε, ένας ένας ατομικό άθλημα πρέπει να έχει όλη την ομάδα γύρω του. Και τους ψυχολόγους, και τους διατροφολόγους, και τους γυμναστές, και τον προπονητή του για το άθλημα. Ο γυμναστής πρέπει να έχει ε, 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 ειδικότητα για το άθλημα. Δεν μπορώ να φέρω ένα γυμναστή ο οποίο ειδικό του είναι το ποδόσφαιρο και φέρω σε ένα άλλο άθλημα που δεν το γνωρίζει. Οπότε εδώ βλέπουμε τούτου του τόπ του αθλητέ, του ταινιστέ, και πάση ξαφνικά επειδή είναι και τη ζωή του Grand Slam, μπορεί να με βοηθήσει τούτος ο παλιός ο τενιστάς <ΣΣ> που έχει την εμπειρία και βλέπεις πολλές φορές γιατί... Να βάλουν και να βγάλουν στο τένις. Ναι, το... ο Τζιόκοβιτς με τον Μπέκερ, τον ε, με τον Ιβαϊτσέ. Με... Πήσε τον προηγήντο, ξακάνε τον τον Άκαση, τον έντου καμε. Ο Φέτερ έπιασε τον Λιούπισιτς. Τον, Λουπιζιτς. τον, Λουπιζιτς. Λουπιζιτς. <ΣΣ> τον... Ε, ναι, διότι Θέλουν ένα άλλο μάτι, ένα άλλο... Τον πας στη λεπτομέρειες, τον πας στη Πρέπει να πας στη φτάσεις στον τόπο. οπότε εμείς φτάσαμε στο σημείο να βλέπω ότι είμαστε ευχαριστημένοι, κάνουμε αθλισμό, άλλο ο κοινωνικός αθλισμός και άλλο ο αθλισμός υψηλό επίπεδο. Πρέπει να ξεχωρίζουμε. Εξεντζάμε όμως πως αν έχουμε τα προδιαγραφές χώρα να δεν κα, δεν, κάνουμε, δεν ε, επικεντρωθήκαμε σε ποια αθλήματα μας πάνε σαν λαός. Να γίνουμε φυτόριο δηλαδή. Ναι, δεν επικεντρωθήκαμε. Σαν, είναι ε, α, α, ε, Είμαστε θύματα του ποδοσφαίρου. έχουμε πάρα πολλέ ομοσπονδίε, πάρα πολλά αθλήματα. Σίγουρα ε, επικρατεί είμαστε ένα νησί που το ποδόσφαιρο κυριαρχεί από το πρωί το βράδυ. Ναι, αλλά είμαστε τόσο καλοί στο ποδόσφαιρο. Χάει στους ξένους. Είμαστε καλοί σαν λαός. Στο ποδοσφαιρό αφιού, αφιούν ξένοι να είναι υψηλό. Είπε... Oh. Για παράδειγμα, να πω για μπάσκετ που ξέρω ότι δεν είμαστε καλοί. Ε, ε, όχι, ούτε το... Γιατί, ε, ε, το να πεις... μοντέλο μας του ποδοσφαίρου ε, δεν είναι το ίδιο μοντέλο όπως στην Ισλανδία που έδωσαν εύφαση στην εθνική, πως θα αναπτύξουν <laughs> και είχαν τις επιτυχίες. Εμάς το μοντέλο μας, είναι τις μεγάλες είναι πως θα πάμε, πώς θα πάμε στην Ευρώπη. Ναι, δεν λέω ότι έβγαλα μεγάλες προσθέστες. Δεν λέω ούτε... Εγώ είμαι ο πρόεδρος που θα σου πει ότι υπάρχει αρκετό υλικό με προοπτική να, να τους, δουλέψει σωστά. Το ταλέντο δεν το μου αρέσει και σαν ε, όπως αλλά, αλλά, πρέπει να δουλέψει σωστά. Και ε, 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 το, το, μυαλό. διότι είμαστε σε μια μικρή κοινωνία και μόλις κάνουμε ένα ξεπέταγμα, ξέρεις, αρχίζουμε τα πόματα και χάνουν τον και πρέπει να, 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 να το βάλει στο σωστό δρόμο και αρχίσεις, το τη διαδικασία, ανάπτυξη Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τον νομοχάο. Έχουμε, έχουμε επιστήμονε, Έχουμε αρκετό ε, επιστημονικό που μπορεί να βοηθήσει αθλητές που σπουδασαν στο εξωτερικό. Ε, και δημιουργηθήκαν. Αλλά πρέπει να ξυμπλοκάρουμε γενικά σαν αθλήματα, να έχουμε ανοιχτό μυαλό σαν αθλήματα ε, και οι ομοσπονδίε. Και το κυριότερο που δεν έχουμε, διότι εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι δεν μα αρέσει να δουλεύουμε με πλάνο, σαν λαό. Γενικά, όχι μόνο στο ανθίσμα. Δεν μας άρεσε να το λέμε Πλάνο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Διότι, αν βάλουμε έναν Πλάνο κάτω, μετά να είσαι υπόλογος του του Δεν μπορεί να του κουτουρού που να δουλεύεις. Οπότε, δεν θέλουμε σαν λαός να βάλουμε πλάνο, διότι μετά να έχει ο και να σου λέει, έναν δεν έκαμε τίποτα το και έτσι περιμένουμε να ξέρει αν θα έχει κάποιο άλλο ένα ξεπέταγμα. Δεν είναι μεθοδικά που γίνεται. Οπότε το ερώτημα αν θα ξαναεμφανιστεί η Παγδατή είναι αν θα υπάρχει. Θα επενδύσει λίγο η Κάπως έτσι. Δυστυχώ. Για να είμαστε ειλικρινεί, δυστυχώ δεν είναι δεν κατηγορούμε ούτε ομοσπονδίες ούτε τίποτε. Είναι... Άρα κουλτούρα είναι οτροπία. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Και τέλος αρκετές φορές βλέπω ότι μπορεί να κουραδεύουμε και... Το ίδιο να γίνει ο Τιτσιβάν. Είχε πει για ένα δάνειο από μια θεία του που βοήθησε οικονομικά. Ο Παγκατίν, είναι ο πατέρας του. Είναι σίγουρα.

τον τη φορά δεν κάνει ερωτήσει μόνο. Άρα, στοχό συνήθεια. Να μην κάνουμε πολλέ ερωτήσει. Οκ, το λοιπόν. Ποιο ήταν σε διάρκεια στην ιστορία του αθλήματος, το μεγαλύτερο σε διάρκεια παιχνίδι. Ιστιαρμαού στο Wimbledon, κορτ νούμερο 18, πήγαινε τρει ή μισή μέρε Εντάξει, αν πάει και ο κόστος. Ναι, ναι, είδα το πια στο του Wimbledon. Τρεις ημέρες το 2010. Λάει μέσα και βροχές. Έντεκα ώρες και πέντε λεπτά. Έχουμε τα μεγαλύτερα ρεκόρ σε εκείνο το παιχνίδι. Έχουμε τα περισσότερους άσους, τους δεύτερους περισσότερους άσους. Ναι, ναι, το να Ήταν... θα τελειώσω, Ποια το

μετά το 1924 και επανεμφανίστηκε ε, το 1988. Το, το Μαού Ίσνερ είναι 7, 68, το 1978 που ήταν το βέβαιο σετ. Συγγνώμη, είναι μπαύση μεταξύ του 1924 και του 1988. Ναι. Πες μου. Το Μαού λέω ήταν το 1968-1960 το τελικό. Δεν θυμούμαι. Χάσαμε το, θα σας πω. Το βίντεο για τα μαθηματικά το 1978-1960. Δεύτερο μηνάξεις να χτω. Νομίζω ότι δεν είπε. Είπω δεύτερη χι. Στενεύσαντα περιτορεί. δεν δευτερη οτι καμιο καμερα μα το μοντάζ. Ποιο κιός Ήταν ήταν στο για οκτώ χρόνια συνεχόμενα στον τελιγών του Ιωσήφ.

Ας πούμε με ένα εύκολο, έτσι, για να πιεραστείς το ίδιο Ποιος οργανισμός διοργανώνει το Davis Cup? Η ITF. Ναι, η International Tennis Federation. Από τα τουρνάτου Grand Slams. Ποιον διοργανώθηκε πρώτο. του τέννις. ναι, δεν τέννις Το μπάσκετ. <εστήγι> να αποκλείσω το Australian Open, <laughs> γιατί το Happy Slam ποτέ θα ήταν πρώτο. Είναι ταξί US Open και το Wimbledon, να σου πω yeah. είναι Να αποκλείσω και ο Roland Garros, δεν το feeling μου μου διά. Και να πω ότι είναι το προφάνες. Το US Αχ, θα <σλά> <σλά> <σλά>

Εντάξει, δεν σκέφτεσαι, ρε Φρέντ. Σε Δεν δεν Την προηγούμενη φορά είχαμε μπει γιατί αναφερθήκαμε για τη Βένους Βουίλιαμς. Τα έξι... Εφτά. Έξι υπάγω. Ναι. Η Σερένα Βουίλιαμς πόσα κέρδισε. Μα, τσινιά το μεγάλο ρεκόρ.

είναι αξί του Χιουίτ και του και του Άντι Ρότικ και δεν μπορώ να σε θυκευάσω πάλι θωρείς με <laughs> και δεν θέλω να, να κάνω λάθος και να είναι ο Πιτ Σάμπρας γιατί ο Πιτ Σάμπρας έπαιξε, έπαιξε, έπαιξε US Open και σταμάτησε το τελευταίο Wimbledon όμως ο Πιτ Σάμπρας έπαιξε το το 2000 το 2001 είναι του Ιβανίσεβης που έλεγαν ο Πιτ σάμπρας.

Εν ουλίτσα, βέ, φέτε ρε δεν είναι, είναι να μας τρολάρουν τώρα. Εν να αγάπης βίντεο. Μεταξύ του 2011 και του 2016, ο Αντι έπαιξε σε 7 Grand Slam Finals. Ποιος ήταν ο αντίπαλος του. Μα και στα 7. Ποιος τα 7. Από το 11... Έχει το 16. Σε σιγούρες εσείς τι του τη ρωτήσει. Μήπως

Είμαι μέσα, ναι. Ναι, είσαι μέσα, είσαι, 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 είσαι. Έχεις ακόμα δύο... δύο στα δύο για να έχω ένα δύο στα δύο, δύο στα δύο για να πάεις στα πλέγος. Θεωρητικά είναι Williams. Δύο στα δύο πάει στα πλέγος. Και ο Williams και το Wimbledon είχα τα, θα στιγμωρήσω πολύ. δύο. Κι δύο ταινίστες έπαιξαν μεταξύ

Α, Παναγία μου, δεν είναι δύσκολο. 88-90. Είναι ο Είναι ένας. μπορείς Μπέκερ. Ναι, οκ. Και ποιον είναι που εγκουπάνιαν τότε ο Είχε έναν που είπε «επιέτου εγώ τα κλειστιά», είπε σε μια σύνδεξη, και μετά το έκανε «εγώ τα κλειστιά του Σάνπρας και ο τα του Φέτερ». Ποιον τότε ο chance, είναι ο Κόνος. Ας σου δώσω μισή, μισό μοντό. Μισή είναι. Μισή. Δεν μισή που Στέφαν Έτπερ. του Φέντερ. Προπονητής του Φέντερ. Το, το, η τελευταία ερώτηση είναι πανεύκολη. Απλά για την ψυχολογία του παίχνει. Πανεύκολη, αν δεν τη, τη βρει. το τρίτο επεισόδιο. Ε, ναι. Ποιο την αυτοβιογραφία του

ήταν εκπέφτη, όταν το να χπέφτει το έχω σήμερα. Ήταν από φιόπεδο είναι πιο δυνατό. Ε, ναι. ειναι. 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 Ήταν, 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 ήταν λίγο πιο δύσκολο από το προηγούμενο. Ναι. Oh, εντάξει, τώρα που ξέρω ότι είναι να, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Και να σου εύκολες, θα ενδιαφέρον. Να κάνεις να κάνουμε. Οκ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. ευχαριστώ πολύ.